καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Βακιθιανάκη. Καλησπέρα στην Κρήτη και στους ακροατές σας, με τους οποίους συνήθως, κατά κανόνα, μαζένουν πολύ ζεστές σχέσεις με την Κρήτη και με τους ανθρώπους. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Με μια ωραία αφορμή, είστε υπατμόν βέβαια όσον αφορά στην προετοιμασία, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι η έναρξη. Ανήμερα την ημέρα των εκλογών θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά. Κατά μία μέρα το έχουμε μετατοπίσει, γιατί έπεσαν οι εκλογές επάνω μας. Δεν το ξέρατε όταν το οργανώνατε, βέβαια. Όχι, όχι. Αλλά... όχι, κυρία Βακιθιανάκη, γιατί αυτό το θερινό πανεπιστήμιο, το οποίο φιλοξενήθηκε για μία εβδομάδα πριν από 3 χρόνια και στην Κρήτη, να πούμε, στο Βολιπάρι. Βεβαίως. Μετά από πρόσκληση της Ορθόδοξης Ακαδημίας. Αυτό το θερινό πανεπιστήμιο οργανώνεται 10 μήνες πριν την διεξαγωγή του. Δηλαδή είναι πραγματικά μία διοργάνωση η οποία συνδυάζεται και προϋποθέτει έναν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς με διεθνείς συνέργειες, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Και επομένως δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα πέσουμε επάνω στις εκλογές. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση γενικώς δεν μπορούμε να προβλέπουμε. Ναι, είμαστε πόσο σε μια κατάσταση αβεβαιοτήτων και ρευστοτήτων, ναι, είναι η αλήθεια. Το λέω γιατί πέρα από την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τη δημοσιογραφία, οπότε είναι μια γλώσσα για σας πολύ γνωστή. Και έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον, πάντα είναι ενδιαφέροντα τα θέματα βέβαια αυτού του θερινού πανεπιστημίου, γιατί αφορούν στη γλώσσα μας με διάφορους τρόπους, σε διάφορες προεκτάσεις. Mm-hmm. Φέτος ασχολείστε με τη γλώσσα του άλλου, εντός εισαγωγικών του άλλου, και θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Κυρία Βακιθιανάκη, υπηρετώ τη γλωσσολογία όπως έχω υπηρετήσει και τη δημοσιογραφία και θα ήθελα πραγματικά να μπορέσω να συνδέσω τους δύο χώρους, να συνδέσω την εκπαίδευση με τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτή είναι η γενική ομπρέλα του θερινού πανεπιστημίου. Είναι μια παλιά ιδέα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάρει σάρκα και οστά και ελπίζω με τη βοήθεια και ενός ομίλου αποφύτων που πρόσφατα δημιουργήθηκε να αποκτήσει και μια προοπτική. Γιατί η γλώσσα του άλλου. Κάθε φορά επιχειρώ να επιλέξω θέματα και να σχεδιάσω ένα θερινό πανεπιστήμιο το οποίο να πραγματεύεται ζητήματα κοινωνικής αιχμής. Ζητήματα τα οποία λίγο πολύ μας απασχολούν αλλά δεν έρχονται πάντοτε στην επιφάνεια. Ζητήματα τα οποία θα έλεγα ότι σχετίζονται ακόμα και με θέματα ταμπού. Ναι. Θέματα δηλαδή τα οποία δεν πολυκουβεντιάζουμε με μια μεγάλη άνεση. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια σκεφτήκαμε να δούμε το θέμα της ετερότητας σε μια εποχή που οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εμάς αλλά και εμείς διαφορετικοί για εκείνους, να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πάρα πολύ. Βεβαίως, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είμαστε και εμείς οι άλλοι των άλλων. Ακριβώς. Σε μια εποχή που η ομοφοβία, για παράδειγμα, έχει σε κάποιες περιπτώσεις μας έχει απειλήσει. Ο φόβος για το τι είναι αυτό το οποίο έρχεται, τι είναι αυτό το οποίο ακολουθεί, ποιος είναι αυτός ο οποίος με χαιρετά ή δεν με χαιρετά. Και ασφαλώς ήταν, νομίζω, επιβεβλημένο να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα. Άρα η γλώσσα του άλλου και η ηθική της ετερότητας ήρθε να προσθεθεί σε μια γκάμα θεμάτων, κύριε Βακιθιανάκη, τα οποία σχετίζονταν με τη γλώσσα της εξουσίας, με τη γλώσσα των μνημονίων, με τη λογοκρισία που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως με το λάθος στη γλώσσα και την επικοινωνία, το οποίο πραγματευτήκαμε στο περσινό θερινό πανεπιστήμιο. Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι η γλώσσα, δηλαδή αμέσως μετά την αίσθηση που μας δίνει η οπτική επαφή με τον άλλο, τον οποιοδήποτε άλλο, η γλώσσα ίσως είναι αμέσως το επόμενο εκείνο στοιχείο που μας, κάτι μας χτυπάει μέσα μας ως προς το να καθορίσει τη συμπεριφορά μας, τις ιδέες μας, τις προκαταλήψεις μας, όπως είπατε, ό,τι κουβαλάει ο καθένας ως άνθρωπος. Ακριβώς. Η γλώσσα είναι ένα όχημα, είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Όλος πάρα πολύ ορθά λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μπορεί να μεταφέρει πέρα από τα ρητά μηνύματα, πολλά ρητά μηνύματα, υπονοούμενα, να μεταφέρει στάση ζωής, να κανονίσει τη στάση της ζωής μας, να ρυθμίσει τις συμπεριφορές μας. Η γλώσσα, κυρία Βακιθιανάκη μου, κρεμίζει πραγματικότητες και χτίζει καινούργιες. Μπορεί πραγματικά να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Επομένως,
Αν μη τι άλλο, οφείλουμε να ανακαλύπτουμε κάθε φορά τις λειτουργίες της γλώσσας μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Και ειδικά σε αυτά που ζούμε, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, χαρακτηρίζεται και από τη ρευστότητα αλλά και από την αβεβαιότητα. Έτσι λοιπόν, στο Διεθνές Έρευνα Πανεπιστήμιο, το οποίο ξεκινά στις 8 Ιουλίου, μία ημέρα μετά τις εκλογές στη Σύρο, για δεύτερη χρονιά στη Σύρο, γιατί είχε προηγηθεί και η Άνδρος, θα δούμε και την εταιρότητα με Πριτάνης Ελληνικών Πανεπιστημίων. Θα είναι ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα έχουμε 8 Πριτάνης συνολικά από την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα ακούσουμε από τους ανθρώπους των επικεφαλής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων πώς αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, η εταιρότητα στο σύγχρονο πανεπιστήμιο. Διότι πρέπει να δούμε και οι νέοι πώς βλέπουν αυτό το θέμα, αλλά και πώς οι δομές οι οποίες υπάρχουν το διαπραγματεύονται και το αντιμετωπίζουν. Και βεβαίως θα έχουμε και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, και να παρουσιάσουμε και ένα πρόσφατο βιβλίο του, που επίσης μπορώ να πω ότι σχετίζεται, καθώς έχει να κάνει με το αβέβαιο μέλλον και το πέρασμά μας από τη βιομηχανική επανάσταση στην τεχνολογική. Πιστεύω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα δράση, αν μάλιστα λάβω υπόψη μου ότι οι άνθρωποι που έχουμε καλέσει να δώσουν το παρόν έρχονται από 4 υπήρους. Ήδη σήμερα μιλώ με τους καλεσμένους, οι οποίοι φτιάχνουν βαλίτες. Συνεργαζόμαστε με το Rio de Janeiro από τη Βραζιλία, το Πανεπιστήμιο εκεί. Θα έχουμε φοιτητές με υποτροφή από τις φαβέλες, παιδιά τα οποία σπουδάζουν ελληνικά, κατεβαίνουν από τις φαβέλες φτωχόπαιδα, σπουδάζουν ελληνικά και μάλιστα με αρχαιοελληνική προφορά, με ερασμιακή προφορά, μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Θα έχουμε από την Ευρώπη αντιπροσωπεία, φυσικά από την Αμερική, το Euro American Women's Council, και μια αντιπροσωπεία από την Αυστραλία. Δεν είναι απλά ομιλητές, είναι και συμμετέχοντες. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, 70 χρονών είναι ο μεγαλύτερός μας συμμετέχον για φέτος, οι οποίοι διευθύνουν τηλεοπτικούς σταθμούς, διευθύνουν ραδιόφωνα, διευθύνουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στα διάφορα υπουργεία παιδείας ανά το πλανήτη και παρακολουθούν ως μαθητές, ως φοιτητές αυτό το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της ευθύνης. Ναι. Επειδή εμείς κατέχουμε μία γλώσσα η οποία δεν ομιλείται και από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως τα αρχαία μας συγγράμματα και τα λοιπά έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και, να, όπως είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην γνωρίζουν τα νέα ελληνικά, αλλά μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι λάτρης και πολύ καλή γνώση ακριβώς, των αρχαίων. Ακριβώς. Η γλώσσα μας λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, και μιας και είναι η ενασχόλησή σας αυτή, ποια είναι η θέση της γλώσσας μας, που και αυτή είναι σίγουρα μειοψηφία όσον αφορά στον πληθυσμό που τη μιλά. Πολύ όμορφο το ερώτημά σας και πάρα πολύ ουσιαστικό. Η γλώσσα σήμερα, η ελληνική γλώσσα, έχει χαρακτηριστεί μια ασθενής γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι με βάση και τον ηγεμονισμό ο οποίος κυριαρχεί, αυτή τη στιγμή τα αγγλικά ή τα γαλλικά έχουν κυριαρχήσει. Φυσικά δεν θα μιλήσω για το μέγεθος των δανείων, για το τι έχει προσφέρει η ελληνική γλώσσα κτλ. Ωστόσο, είμαστε μόνο αισιόδοξοι και μόνο αποφασισμένοι, όσοι τουλάχιστον ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, να λειτουργήσουμε και να εργαστούμε για τη διάδοση, για τη διάσωση της ελληνικής μας γλώσσας. Ξέρετε, οι εστίες είναι πάρα πολλές. Οι έδρες στις οποίες διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ακόμη και αν σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κλείσει κάποιες έδρες, είναι πολύ σημαντικές. Άρα τι μένει? Μένει να επιχειρούμε κάθε φορά να συνδεθούμε και να συνεργαστούμε με εστίες του ελληνισμού, με εστίες ανθρώπων που θεραπεύουν την ελληνική γλώσσα, και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Κυρία Βακερθιανάκη, δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να είναι απαισιόδοξοι απέναντι στο μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Απέναντίας είμαι από εκείνους που λέω είμαι καταδικασμένη να εργαστώ, και μάλιστα με αποφασιστικότητα και συνέπεια. Ναι. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επειδή υπάρχει από πάρα πολλούς έτσι ένας φόβος, γιατί είμαστε σε μια εποχή που είπατε και εσείς, έχουμε τις νέες τεχνολογίες, οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ μέσα σε αυτές. Η γλώσσα νομίζω δεινοπαθεί ποικιλοτρόπως. Αλλοιώνεται κιόλας ενδεχομένως. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πορεία μέσα στον χρόνο που αυτή η γλώσσα μιλιέται από τους ανθρώπους. Αυτός ο φόβος που υπάρχει από κάποιους λοιπόν είναι λογικός, ή είναι λογικό να υπάρχει κάποια αλλίωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει και εξαφάνιση? Πολύ σωστά. Είμαι περισσότερο στη δεύτερη θέση την οποία αναπτύξατε, εναλλακτικά.
η σύγχρονη γλωσσολογία δεν υιοθετεί και δεν θα έλεγα επιτρέπεται να σταθούμε με μια κινδυνολατρία ή με μια τρομολαγνία απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γλωσσολόγοι αντιμετωπίζουμε με μια ψυχραιμία τις εξελίξεις στο θέμα της γλώσσας. Δεν μπορώ πολύ εύκολα εγώ να υιοθετήσω ότι η γλώσσα καταστρέφεται. Η γλώσσα μπορεί και να εμπλουτίζεται. Απλά οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μια γλώσσα για να παραμείνει στη διαδρομή, στην ιστορία, σε μια μακριά πορεία, οφείλει να αλλάζει. Το στοιχείο της μετατόπισης και της αλλαγής είναι και στοιχείο επιβίωσης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι... Προσαρμογή. Ακριβώς, η γλώσσα προσαρμόζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ανήκω ή ότι θα υπερασπιστώ εκείνες τις απόψεις που με έναν οριζόντιο τρόπο υποστηρίζουν κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, ότι δεν πειράζει, ας τα ισοπεδώσουμε όλα, ας κάνουμε μια φωνητική μεταγραφή, ας τα γράφουμε όλα με όμικρον, όλα με έψον. Όχι, ναι. Εγώ επειδή είμαι και παλιά φιλόλογος, να σας πω την αλήθεια, είμαι και οπαδός της ιστορικής ορθογραφίας, θέλω και τον κανονιστικό χαρακτήρα στη διδασκαλία της γλώσσας, ειδικά στις τάξεις του δημοτικού, στις τάξεις του γυμνασίου. Από εκεί και πέρα όμως θα σταθώ με ψυχραιμία στις αλλαγές. Δεν θα τις πω απαραίτητα αλλιώς, θα τις πω αλλαγές, εμπλουτισμούς της γλώσσας. Και φυσικά εκτιμώ ότι οι νέοι μας, όπως και εμείς, όσο και να παρασυρώμαστε από τα τεχνολογικά μέσα, ελπίζω ότι να έχουμε και μια σύνεση, να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να επιστρέφουμε στο βιβλίο, πρέπει να επιστρέφουμε στο έντυπο, πρέπει να επιστρέφουμε σε αυτά τα πολύ όμορφα παραδοσιακά μέσα τα οποία χρησιμοποιήσαμε γενιές και γενιές για να μορφωθούμε. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω και μια... Βεβαίως. Να πω ότι σε αυτό το θερινό πανεπιστήμιο, ένα από τα διακριτικά του χαρακτηριστικά, στα οποία δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, είναι τα έντυπα. Η αισθητική των εντύπων. Και πραγματικά έχουν σχολιαστεί από πολλούς. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 85 σελίδων, για να σας εξηγήσω. Σχεδιάζεται από τις εκδόσεις Gutenberg. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο αισθητικό κομμάτι. Έχει κολοφόνα, για παράδειγμα, να σας πω, που ποιος νέος σήμερα, που εύχομαι να το ξέρουν όλοι και εγώ να πέφτω έξω, αλλά συνήθως δεν το ξέρουμε, γιατί δεν το ξέρα κι εγώ. Πόσοι από εμάς ξέρουμε τι είναι ο κολοφόνας. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα άρωμα εποχής, σε αυτή την δράση, με τους παλιούς σελιδοδείκτες, με τα τετράπτυχά μας, με κάποια έντυπα που... Ξυπνάτε και μνήμες δηλαδή, σε κάποιους πια. Ναι. Έχουμε, ας πούμε, εικόνες, αναδεικνύουμε από κάθε περιοχή τα πολιτιστικά της στοιχεία και με βάση τη φυσιογνωμία αυτή σχεδιάζονται αντίστοιχα τα κεφάλαια ή γίνεται η μορφοποίηση και όλη αυτή η αισθητική επιμέλεια. Δηλαδή δεν είμαστε, θα έλεγα, οριζόντι ή ισοπεδωτική. Πρέπει να σεβόμαστε, καλούμαστε αν μη τι άλλο να σεβόμαστε και αυτή την όμορφη παράδοση της καλλιτεχνικής, για παράδειγμα, τυπογραφίας. Είναι ένα από τα στοιχεία επίσης που θέλουμε να πανεπιστημίσουμε. Ναι, τα οποία εκλείπουν βέβαια έτσι μπροστά σε αυτές τις εποχές και με τις άλλες ανάγκες τέλος πάντων που προκύπτουν και το θέμα το οικονομικό. Είναι ζητήματα που, ναι, αυτές όμως είναι ωραίες αφορμές, η αλήθεια είναι. Και υπάρχει και ένα θέμα που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τη γλώσσα, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μπορεί να ενοχοποιούνται συνεχώς ή πρέπει να ενοχοποιούνται συνεχώς και τα μέσα ενημέρωσης? Όχι, είμαι, βλέπετε, πολύ δυναμική στο πώς θα απαντήσω εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να αφορίζουμε τα μέσα ενημέρωσης. Μία χαρά, νύπτουμε τα σκύρας μας, φταίνει οι δημοσιογράφοι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Επειδή πρόσφατα έκανα και ένα μεγάλο πρόγραμμα, δίθεν ένα μεγάλο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, με το οποίο ασχοληθήκαμε με τη γλώσσα των δημοσιογράφων, εγώ βρήκα πάρα πολύ υπεύθυνους ανθρώπους, ενοχικούς καμιά φορά τους δημοσιογράφους αναφορικά με το τι λάθη κάνουν, και πιστέψτε με, την ακαδημαϊκή μας δράση την αγκάλιασαν πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση, όπως και εσείς αυτή την ώρα που μου δίνετε αυτό το βήμα και αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν τρομερές δυνατότητες συνεργασίας των πανεπιστημίων με τα μέσα ενημέρωσης, των σχολείων με τα μέσα ενημέρωσης. Ας μην τα ρίχνουμε όλα στον τύπο και στα μίμια και στους δημοσιογράφους, ας σκεφτούμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Διότι εγώ κάθε πόρτα που χτύπησα άνοιξε διάβλατα. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Θα μου πείτε τώρα, υποστηρίζετε την παλιά σας δουλειά? Όχι.
Μιλώ με αντικειμενικότητα και υποστηρίζω αυτό το οποίο έζησα. Τα μέσα ενημέρωσης είναι ευεπίφορα, είναι δεκτικά και αν όχι το σύνολο των ανθρώπων που τα δικούν. Όπως παντού μέρος. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Ας απευθυνθούμε σε αυτούς. Ναι. Ας απευθυνθούμε σε, όπως εκεί στην Κρήτη, να στείλω και χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρίνα Τζακώστα, η οποία θα είναι στο Θερινό Πανεπιστήμιο, η συγγήτριά μας, και θα μιλήσουμε για τις διαλέξεις. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη γλώσσα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί σεβόμαστε και το χρόνο σας. Θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε... και εγώ είχε λίγο θόρυβο εδώ που είμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα εργασίας. Ελπίζω να μην εμπόδισε την επικοινωνία καθόλου, μας. Καθόλου εκεί στην όμορφη Σύρο, είναι και ένα πανέμορφο και περιμένουμε, νησί. Κυρία Βακεθιανάκη. Ελπίζουμε ίσως στο επόμενο Θερινό. Είναι να κάνουμε κάποια δράση στην Κρήτη κάποια στιγμή, γιατί από την Κρήτη έχουμε συνεργασίες και έτσι και αλλιώς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ταξιδεύει τις ιδέες του και αρμονικά συνεργάζεται με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Με χαρά να βοηθήσουμε. Εμείς με χαρά να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την έμπρακτη αυτή συμμετοχή σας στην διάχυση των ιδεών και στο μοίρασμα των ιδεών κάποιων δράσεών μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Γεια χαρά. Να είστε καλό. Γεια χαρά. Γεια σας.